Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με άλλη μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μαζί μας σήμερα ο Δόκτωρ Νίκος Λιέρος. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και πολύ ενδιαφέρον το θέμα μας. Για τα δικαιώματα της ανθρωπότητας θα μιλήσουμε. Θα μάθουμε τι είναι και ποια είναι αυτά τα δικαιώματα. Υπάρχουν στο χαρτί. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα δικαιώματα της ανθρωπότητας? Ναι, διαφέρουν γιατί τα πρώτα είναι αυτά που γνωρίζουμε και έχουν καθοριστεί και από την Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών από το 1948, όπως είναι για τα θέματα της γενοκτονίας. Υπάρχουν πράξεις όπως έχουν γίνει προηγουμένως, όπως ήταν και στην Γαλλική Επανάσταση, όπου είχαμε την πρώτη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να καθορίσουμε τα δικαιώματα της ανθρωπότητας. Και το πρώτο θεμελιακό στοιχείο που το διαχωρίζει σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το θέμα της ποσότητας και της μάζας. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως κάναμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αρχίζουμε με το αρνητικό. Δηλαδή, αρχίζουμε με το αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε. Στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα εγκλήματα. Στα δικαιώματα της ανθρωπότητας είναι η έννοια της γενοκτονίας. Έτσι είναι η μεγάλη διαφορά. Η γενοκτονία ανήκει κατευθείαν σε αυτό το πλαίσιο και θεωρούμε ότι είναι η πρώτη λήθος που έχει βάλει ο Ραφαέλ Λέμκιν, ήταν νομικός και αυτό σκέφτηκε για πρώτη φορά πώς να καθορίσουμε μια νέα έννοια για να αρχίσουμε αυτή τη συνέχεια που τώρα οραματιζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να μιλήσουμε για πρώτη φορά για δικαιώματα της ανθρωπότητας. Και μας έχετε αναφέρει ότι τα Ηνωμένα Έθνη ήδη βρίσκονται σε διεργασίες για να καθιερώσουν αυτά τα δικαιώματα. Στην πραγματικότητα το ενδιάμεσο είναι, άμα πάρουμε την χάρτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στη συνέχεια... Μια εξέλιξη. Ναι, είναι μια εξέλιξη. Το ενδιάμεσο είναι τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών, όπου δεν μιλάμε πια τώρα μόνο για ανθρώπους, μιλάμε για λαούς. Mm-hmm. Και το πιο υψηλό επίπεδο είναι η ίδια η ανθρωπότητα. Νομίζω και το βλέπετε τώρα και με τις πράξεις της τρομοκρατίας. Έχουμε μερικές δυσκολίες. Αυτό που... θα σας έλεγα, δηλαδή υπάρχουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο χαρτί. Αύριο θα υπάρξουν και τα δικαιώματα της ανθρωπότητας. Και θα με ρωτήσει κάποιος και εύλογη ερώτηση. Και ποιος τα υπολογίζει? Κι όμως βλέπουμε ότι τα χρησιμοποιούμε και περισσότερο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Μετά στα Ηνωμένα Έθνη θα χρησιμοποιηθούν. Πιστεύετε στον δεσμό αυτό και στην νομοθέτηση και θεσμοθέτηση αυτών των ωραίων όρων έτσι όπως τους έχουμε δεν σήμερα? Δεν είναι ακριβώς ωραίοι. Στην πραγματικότητα είναι όμορφοι, αλλά εφαρμόζονται σπάνια. Το θέμα είναι ότι άμα δεν υπάρχει αυτή η νομική στρατηγική προσέγγιση, τότε δεν έχουμε εργαλεία. Η αρχική ιδέα του Λέμκιν ήταν ότι για να καταπολεμήσουμε τη βαρβαρότητα πρέπει να υπάρχουν νομικά εργαλεία, να μπορούμε να καταδικάσουμε κάποιον για κάποιο έγκλημα, πρέπει να καθορίσει. Άρα η ιδέα των δικαιωμάτων της ανθρωπότητας είναι ότι πρέπει πρώτα να πούμε τι είναι και να μπορούμε να πούμε ότι έχει δικαίωμα να ζήσει και αν έχει δικαίωμα να ζήσει στην ανθρωπότητα, τότε πρέπει να πάρουμε μέτρα για να μην πληγώνεται από πράξεις οι οποίες είναι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε να μην υπάρχει πια η χρήση της ατομικής βόμβας, που αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και έχουν γίνει πάρα πολλές εκστρατείες σε όλο τον κόσμο, έχουν γραφτεί χιλιάδες βιβλία, άρθρα κτλ. Και χρήση όμως ακόμα. Ναι, αλλά απλώς αυτά δεν μπαίνουν σε μια γενική αντίληψη, η οποία είναι τα δικαιώματα της ανθρωπότητας. Τα θεωρούσαμε μεμονωμένα. Ο καθένας κοίταζε, ας πούμε, για πράξεις βαρβαρότητας ή τρομοκρατίας ή πυρηνικής ενέργειας ή ακόμα και βασανιστήρια. Τα αφήναμε στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά όταν πηγαίνουμε σε επίπεδο λαών, δηλαδή π.χ. αυτά που ζούμε και τώρα στην Ανατολή, είναι δύσκολο να πούμε ότι είναι κατά μερικών ανθρώπων, γιατί εδώ μιλάμε για χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Κατά συνέπεια μιλάμε για λαούς. Άρα ένας λαός πώς καθορίζεται και κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει ένα ενδιάμεσο, όπως έχουμε λοιπόν και την έννοια του πολιτισμού. Όταν ανατινάζουμε έναν ναό, δεν ανατινάζουμε κάποιον, είναι μόνος ο ναός, ανήκει στην αρχαιότητα. Ποια είναι τα δικαιώματα? Αν θεωρήσουμε ότι ανήκει μόνο στο θέμα του πολιτισμού, τότε μπαίνει μόνο η UNESCO. Αν έχουμε όμως δικαιώματα της ανθρωπότητας, τότε μπαίνουν τα Ηνωμένα Έθνη. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να αλλάξουμε το χώρο μέσα στον οποίο σκεφτόμαστε. Από την άλλη πλευρά, αυτοί που χτυπούν αυτούς τους στόχους θα το κοιτάξουν κάπως πιο
επιφυλακτικά, αν ξέρουν ότι είναι μόνο η UNESCO που θα κάνει μια παρέμβαση, είναι κατευθείαν το Συμβούλιο Ασφαλείας. Πιστεύετε ότι όλοι θα συμφωνήσουν με τα πλαίσια αυτών των δικαιωμάτων της ανθρωπότητας? Πάρτε μας τηλέφωνο να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πώς νιώθετε σήμερα σαν μέρος? Είμαστε κι εμείς μέσα στην ανθρωπότητα. Είμαστε προστατευμένοι? Έχουμε κάπου να κουμπίσουμε και κάποιον να καλέσουμε για βοήθεια? Και κατά πόσο μια τέτοια νομοθέτηση θα βοηθήσει στο να μειωθούν αυτά τα φαινόμενα τα οποία έχουν συγκλονίσει την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή? Πάρτε μας τηλέφωνο. Λέω απλώς ότι όταν δεν υπάρχει ονομασία ακόμα και του εγκλήματος, κάποιος που θα το διαπράξει δεν μπορεί να κατηγορηθεί για κάτι το συγκεκριμένο. Άρα το πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχουμε είναι για τις γενοτονίες, όπου έχουμε και άλλες γενοτονίες, αλλά τώρα βλέπουμε ότι γίνονται με έναν πολύ πιο έμεσο τρόπο, ενώ στην αρχή ήταν εντελώς άμεσος και δεν φοβόταν καμία δηλαδή κριτική. Ας πούμε, έκοβαν τα κεφάλια και τα έδειχναν σε όλους, ενώ σιγά σιγά μπήκαμε σε μια άλλη κατηγορία που χρησιμοποιούσαμε, ας πούμε, πορείες μέσα στο χιόνι για να έχουμε το λεγόμενο λευκό μακελιό, χρησιμοποιήσαμε τα τρένα, χρησιμοποιήσαμε το αέριο. Όλα αυτό είναι για να κρύψουμε, γιατί η ιδέα είναι πώς κρύβεται ένα έγκλημα έτσι ώστε να μην μπορεί το θύμα να πει ότι ήταν θύμα ενός εγκλήματος. Σε αυτή τη διαδικασία χρειαζόμαστε εργαλεία, και αυτά που έγιναν και για τους αυτόχθονους λαούς το 2007, άμα κοιτάξετε την ψηφοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο, η πλειοψηφία, γι' αυτό πέρασε, των κρατών ήταν υπέρ. Και αυτό μπορεί να φαίνεται αδιανόητο, γιατί άμα κοιτάξετε τα άθρα, τα 48 άθρα από τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών, είμαι σίγουρος ότι θα σας ξαφνιάσουν κατά πόσο έχουν πάει μακριά, τι μπορεί να πει, ας πούμε, ότι μια μειονότητα μπορεί να καθορίσει μια δική της κυβέρνηση να είναι συμβατή. Δεν τα γνωρίζουμε αυτά, δεν τα γνωρίζουμε, και κακώς δεν τα γνωρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε, αν πόσο εύκολα, επειδή για να φτάσουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα σήμερα, αυτά που λέτε εσείς ότι έχουν πάει μακριά, πόσα χρόνια μας πήρε. Και θα δούμε από εδώ και πέρα πόσα χρόνια θα μας πάρει για να χτίσουμε τα δικαιώματα της ανθρωπότητας. Πάμε όμως να ακούσουμε την άποψη των τηλεθεατών μας. Ο κύριος Θεόφιλος, καλή σας μέρα. Ναι, Σώσιλος Ανδρέας. Ναι, συγγνώμη. Κύριε Ανδρέα. Ναι, ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Λιγερό. Σας ακούει. Σχετικά με το ζήτημα που συζητάτε, είναι πολύ ενδιαφέρον και μου αρέσει πολύ η γωνία με την οποία ο κύριος Λιγερός το αναλύει. Θα ήθελα όμως να δούμε, επειδή οι δικαιώματα είναι πολύ συναφή και με τις ευθύνες, για να είναι ολοκληρωμένο το ζήτημα και η ανάλυση από πλευράς ανθρωπότητας, θα πρέπει ένας να δει και τις ευθύνες αυτής της έννοιας που καθορίζει ο κύριος Λιγερός στην ανθρωπότητα και από ποια όργανα θέλετε παγκόσμια αυτές οι ευθύνες πρέπει να εκτελούνται και πρέπει να αναλαμβάνουν αυτές τις ευθύνες. Εφόσον θεωρούμε και να ελέγχονται. Αυτοί οι θεσμοί, και να ελέγχονται ασφαλώς, εφόσον αυτοί οι θεσμοί θέλουν να λέγονται παγκόσμιοι και ότι ενεργούν για την ανθρωπότητα. Άρα με αυτή την έννοια θα ολοκληρωθεί μια αντίληψη γύρω από την ευαισθησία των ανθρώπων για όλους, για το σύνολο της ανθρωπότητας. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον όλα όσα έχετε πει. Έχει πολύ δίκιο ο κύριος. Στην πραγματικότητα δεν είναι απλώς να λέμε ότι θα τα φτιάξουμε, αλλά πώς θα τα εφαρμόσουμε. Αλλά το θεσμικό πλαίσιο είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Απλώς τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ένα ελάττωμα εκφύσης, είναι ότι υπάρχουν αντιπρόσωποι από κάθε κράτος. Η διαφοροποίηση που έγινε με τους αυτόχθονους λαούς είναι ότι μιλάμε πια για λαούς που δεν έχουν αναγκαστικά αντιπρόσωπο, γιατί δεν έχουν μια κρατική οντότητα, και παρόλα αυτά τους δώσαμε δικαιώματα, τα οποία βέβαια είναι συμβατά, είναι πιο πολύ συμβουλευτικά και όχι καθοριστικά, και να απαντήσω στην παρατήρησή του που είναι πολύ σωστή, δεν μπαίνουμε στο πλαίσιο ακόμα της ευθύνης. Η ευθύνη όμως προετοιμάζεται από ένα εργαλείο. Άρα, αν δεν υπάρχει αυτή η οντότητα, αν δεν ξέρουμε πώς να το καθορίσουμε, δεν μπορούμε να πούμε μετά σε κάποιον ότι έχει ευθύνες. Αυτός όμως που θα το κάνει ούτως ή άλλως θα είναι σίγουρα τα Ηνωμένα Έθνη. Θα μπορούσαμε να φαντασούμε και μια ειδική επιτροπή, όπως έχουμε τις διάφορες που υπάρχουν σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά αυτό που έχει σημασία προς το παρόν είναι να συμφωνήσουν αρκετά κράτη,
ότι έχει νόημα να μιλήσουμε για τα δικαιώματα της ανθρωπότητας και για μερικές περιπτώσεις να μην μιλάμε απλώς για την καταστροφή τοπικά ενός πληθυσμού ή ενός λαού, αλλά να θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο γιατί μπαίνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο. Ναι. Πληγείται δηλαδή, η ανθρωπότητα και όχι ο συγκεκριμένος λαός και η οντότητα. Ναι, αλλά λέω απλώς ας πούμε για τους ναούς. Ένας ναός είναι ένας ναός που έχει κάποια αξία για κάποιον συγκεκριμένο λαό. Όταν όμως αυτός ο ναός ανήκει στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, θα είχαμε δικαίωμα με αυτήν την έννοια να πούμε ότι εδώ τώρα τον προστατεύει όλη η ανθρωπότητα και όχι μόνο τυπικά ο λαός που θεωρεί ότι είναι σημαντικό. Σε αυτό το πλαίσιο θα μας έδινε άλλες δυνατότητες και το βλέπουμε στην πράξη. Τα μνημεία που προστατεύονται από τα Ηνωμένα Έθνη, επειδή ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο και βοηθάει η UNESCO, ακόμα και για τη συντήρησή τους είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Που σημαίνει ότι εδώ βάζουμε άλλες ευθύνες, γιατί θεωρούμε ότι ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα και όχι μόνο σε έναν πληθυσμό. Ακούγεται σαν ένα στάδιο που πρέπει να περάσουμε. Ορίμανσης ναι. της ανθρωπότητας που έχει κατανοήσει ότι κάποιες πράξεις και κάποιες ευθύνες πάνε σε άλλο επίπεδο. Σωστά. Δεν μένουμε στο μικρό κόσμο, στο γυάλινο δικό μας. Είναι πάμε μια και εξέλιξη. Έξω. Ναι. Μια εξέλιξη της ανθρωπότητας ναι. που πιστεύω αν δεν τη κάνουμε και δεν εξελιχθούμε σωστά κινδυνεύουμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Μακάρι να είμαστε εμείς τη γενιά τη δικιά μας να μπορέσουμε να δούμε στην πράξη και στο χαρτί και στην εφαρμογή τα δικαιώματα της ανθρωπότητας. Θέλω όμως να πάμε λίγο έτσι εκτός θέματος και να μας δώσετε την δική σας ερμηνεία για αυτά τα οποία μας έχουν συγκλονίσει το τελευταίο καιρό. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε, να σας φιλοξενήσουμε και έτσι θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε την δική σας ερμηνεία. Νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα από αυτά που λέγαμε ναι. προηγουμένως. Συνδυάζεται, ναι. ναι. Αρχικά είχαμε την εντύπωση πριν 3 χρόνια ότι υπήρχαν τοπικά προβλήματα στη Συρία. Μετά γενικεύτηκαν και πήγαν και στο Ιράκ. Και τώρα βλέπουμε ας πούμε με τα τρομοκρατικά χτυπήματα που γίνονται ακόμα και στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στο Παρίσι. Εξαπλώνεται σαν μπράβο. Μια επιδημία. Άρα δεν μπορούμε πια να πούμε ότι είναι ένα τοπικό πρόβλημα και εδώ σιγά σιγά μπαίνουμε στην ιδέα ότι θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει μια γενοκτονία. Το λένε ήδη αρκετοί ειδικοί, απλώς δεν έχουμε ακόμα πάρει αυτή την απόφαση. Το θέμα είναι ότι θα κάνουμε κάτι πριν γίνει επίσημα μια γενοκτονία ή θα περιμένουμε όπως κάναμε με το Ρουάντα που περιμέναμε 10 χρόνια να καθορίσουμε ότι ήταν μια γενοκτονία. Τώρα βέβαια είναι επίσημο. Άρα εδώ αυτό που βλέπω σε επίπεδο γεωπολιτικό είναι ότι θεώρησαν αρχικά ότι μερικές μονάδες απομονωμένες μπορούν να κάνουν μερικά πράγματα και να αποτελέσουν ένα ανάχωμα για άλλες περιπτώσεις και για άλλους συνδυασμούς, αλλά τώρα στην πραγματικότητα το θέμα έχει ξεφύγει και γι' αυτό βλέπουμε ξαφνικά ότι η διεθνή κοινότητα μέσω της Διεθνής Συμμαχίας αλλά σε πλαίσιο συμμαχικό και με τη Ρωσία αποφασίζουν ότι αυτή η τρομοκρατική οργάνωση είναι εχθρός για όλους. Γιατί δεν μιλάμε πια για καταστροφή μόνο και μόνο για εκτός μουσουλμανικού στοιχείου και χριστιανικού, αλλά ακόμα έχουν καταστρέψει ακόμα και τζαμί. Υπάρχει μια συστηματική προσέγγιση που αφορά την εξόντωση των άλλων, γιατί θεωρώ ότι εγώ αποτελώ μονοπόλιο. Σε αυτό το πλαίσιο το γεγονός ότι συμφωνούν όλοι και θεωρούν ότι δεν είναι πια τώρα μια τοπική τρομοκρατική επίθεση, ότι πρέπει να μπουν σε ένα κοινό πλαίσιο, αν θέλετε, είναι το αρχικό στάδιο αυτής της συνειδητοποίησης. Και αν είχαμε αυτά τα εργαλεία στα χέρια μας από πριν, αν ήταν είχαμε προνοήσει ότι τα συμβούν σε κάποια φάση αυτά τα πράγματα, επειδή δυστυχώς κάποιοι δεν σκέφτονται με τη λογική και θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους με ένα διαφορετικό τρόπο που δεν υπολογίζουν ούτε λαούς ούτε τον άνθρωπο, έπρεπε να είχαμε προνοήσει. Το ξέρω, αλλά ξέρετε, είναι το ίδιο και σε επίπεδο τοπικό. Πολύ συχνά, ας πούμε, με τα δυστυχήματα που έχουμε με αυτοκίνητα, είναι μετά που βγαίνει η νομοθεσία και μας λέει ότι εδώ πρέπει να βάλουμε αυτό τον κανόνα. Άρα συνήθως έχουμε πρώτα θύματα, και μετά συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει μια ανάγκη. Υπάρχουν μερικές φορές πρωτοβουλίες των ανθρώπων που λένε «Μα κάντε κάτι, βάλτε ένα φανάρι, κάντε κάτι». Αυτές οι μικρές κινήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο γίνονται με τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μετά περάσαμε στα δικαιώματα της γυναίκας, στα δικαιώματα του παιδιού. Μετά περάσαμε στα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών και τώρα συζητάμε για τα επόμενα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια εφαρμογή ότι μας λείπει ένα εργαλείο για να συμφωνήσουμε γρήγορα.
και βλέπετε ότι πάνω κάτω κάναμε 3 χρόνια για να αποδεχτούμε ότι έχουμε έναν κοινό εχθρό. Πώς θα τελειώσουν όλα αυτά, δική σας πρόβλεψη, ας το πούμε. Κοιτάξτε, υπάρχει τώρα μια αλλαγή φάσης, γιατί αυτός ο κοινός εχθρός πέρασε σε ένα άλλο στάδιο. Κατά συνέπεια τώρα θα υπάρχει μια πιο άμεση καταπόλεμηση και πιο μετοπική, και θα πρέπει όντως να διαλυθεί ως οντότητα για να μην μπορεί να παράγει αυτό το πρόβλημα. Ακούγεται εύκολο, είναι όμως? Όχι, δεν ακούγεται ούτε καν εύκολο. Σαν... είναι απλώς... ναι, υπάρχει, ναι. Αυτός είναι ο τρόπος, αυτό είναι το φάρμακο, αν το δώσουμε, ναι, μετά. Αλλά θέλω να σας πω ότι προηγουμένως ήταν λίγο πιο δύσκολο, γιατί ο καθένας είχε τον δικό του παίχτη. Ενώ και τώρα, δεν έπαιζαν όλοι μαζί. Τώρα, έχουν αποφασίσει, ναι, έχουν αποφασίσει ότι μερικοί δεν είναι εχθροί σε αυτό το επίπεδο και ότι αυτός ο συγκεκριμένος στόχος είναι ένας στόχος πάνω στον οποίο μπορούμε να συντονιστούμε και πρέπει να εκτελεστεί η αποστολή. Λοιπόν, ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Και στην επόμενη συνάντησή μας θα έχετε να μας πείτε κάτι καινούριο για τα δικαιώματα της ανθρωπότητας. Για εσάς, φίλες και φίλοι, που θέλετε να συναντήσετε και να ακούσετε από κοντά τον κύριο Λίγερο, θα υπάρξει μια διάλεξη στη Λάρνακα και ο τίτλος της διάλεξης είναι «Τα όρια της σκέψης και η ακραία νοημοσύνη». Θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Λαζάρου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα γίνει την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στις 10:15 το πρωί. Πάρτε μας τηλέφωνο όμως, εμάς, αλλά και δεν μου έχετε δώσει κάποιο συγκεκριμένο τηλέφωνο. Εδώ στο Ρίκι. Στο Ρίκα, πάρετε τηλέφωνο να ενημερωθείτε για την διάλεξη του κυρίου Λιγέρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία στην